Από ό,τι φαίνεται θα πάμε πακέτα προσφορών. Αυτό που είπε και ο Διαμαντής πριν από λίγο, αυτό κύριε Καραθανασόπουλε λύνει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα. Μήπως πρέπει να βοηθηθούν οι ακτοπλόοι, κύριε Καραθανασόπουλε. Και να βάλει πλάτη και το ΚΚΕ. Είναι μια κατηγορία κοινωνική αναξιοπαθούντων που κάθε χρόνο επιδοτείται από το ελληνικό κράτος με 130 εκατομμύρια ευρώ για τις λεγόμενες άγονες γραμμές. 130 από τους φορολογούμενους συν την αύξηση των εισιτηρίων. Αυτό τι θέλει να δείξει όλη αυτή η κατάσταση? Ότι βεβαίως το χαρακτήρα της ανάπτυξης. Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης στο σύστημα το οποίο ζούμε το καπιταλιστικό. Τι έχει ως αποτέλεσμα αυτό? Υπερσυσσόρευση κερδών, όλο και λιγότερα χέρια, οι εργαζόμενοι να ζουν κάτω από συνθήκες και να εργάζονται κάτω από συνθήκες γαλέρας, πολλές φορές ανασφάλιστοι. Και το τρίτο ζήτημα, η λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να κάνει διακοπές. 6 στους 10 δεν μπορεί να πάνε ούτε μια μέρα. Η λύση για να κάνει διακοπές. Τώρα η οικογένεια διακοπές η ελληνική που λέτε, ποια είναι για το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, με τις κατάστασεις τώρα, που με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, θέλει ένα συνολικότερο πακέτο μέτρων. Μιλάμε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Πρώτον. Και όχι αυτά τα φιλοδορήματα της κυβέρνησης. Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς. Φιλοδορήματα είναι αυτά. Δεν είναι τίποτα, και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή το ότι αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 3 φορές από τα 6,50 στα 7,80 είναι φιλοδόρημα, κύριε Καραθανασόπουλε. Ο μέσος μισθός έχει παραμείνει. Μειώσαμε 50 φόρους και ασφαλιστικές φορές. Ο κατώτερος μισθός έχει παραμείνει στο 2012 και ο μέσος μισθός είναι 25% μικρότερος από το 2012. Και έχουμε αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις στον πληθωρισμό είναι υπερβολικές και στα τρόφιμα είναι πάνω από 12%. Άρα λοιπόν βλέπουμε την κατάσταση και αυτό δεν είναι εισαγόμενο. Αυτό είναι επί της ουσίας, όπως λέει και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πληθωρισμός ο οποίος διαμορφώνεται από τα κέρδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 45%. Το επίπεδο του πληθωρισμού διαμορφώνεται από τα κέρδη των επιχειρήσεων κατά 45%. Άρα λοιπόν η πρόταση, η θέση του ΚΚΕ βρίσκονται σε ευθεία αντιπαράθεση με την πολιτική της κυβέρνησης και την κερδοφορία, τα συμφέροντα του κέρδους. Γιατί όσο το κέρδος ζει και βασιλεύει, τόσο θα βλέπουμε να θυσιάζονται δικαιώματα, να θυσιάζονται οι ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, και σήμερα και πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους πάλι για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Ένα και δεύτερον, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Βίτσα στα του ΣΥΡΙΖΑ και της Σοσιαλδημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να έχει ο κόσμος αυταπάτες. Η Σοσιαλδημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΠΑΣΟΚ, έχει δώσει εξετάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ. Είναι στον ίδιο χώρο κινούνται. Έχουν δώσει εξετάσεις με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤο. Και διακυβέρνηση, λέτε. Και ως αντιπολίτευση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά δεν τα αλλάζουν και είναι πεπισμένοι σε αυτά. Από αυτήν την άποψη δεν πρέπει να έχει αυταπάτης ο κόσμος. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Και αντίθετα πρέπει να ενισχυθεί. Εσείς στο ΚΚΕ, επειδή είστε πάντα στη βολική θέση της αντιπολίτευσης, ασκείτε κριτική στους άλλους. Θα σας πω να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης. Γιατί είναι συμπληρωματικές δυνάμεις. Ο Κουτσούμπας το λέει καλύτερα από όλους μας. Αυτό το μόνο σημείο.